Γεια σας και πάλι. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Canva και θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι με βάση ενός πρότυπου από τα διαθέσιμα που έχει εδώ αριστερά στο μενού πρότυπα ή μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση και εδώ να βρούμε κάτι πιο συγκεκριμένο ή να περιηγηθούμε στα πρότυπα με βάση κατηγορία. Για παράδειγμα στο εκπαίδευση τα έχει ανατάξει θέμα τύπο πόρου. Εδώ θα δω να δούμε για αφήσει. Θέλω ένα αποστεράκι για την τάξη. Μπορώ βέβαια να ξεκινήσω από την αρχή, να φτιάξω ένα νέο σχέδιο με μια σελίδα, παράδειγμα α4 ή άλλο μέγεθος, αλλά θα δείξουμε πώς μπορούμε να πάρουμε έμπνευση από τα έτοιμα πρότυπα και να τα προσαρμόσουμε. Θα διαλέξω εγώ αυτό εδώ, θα το προσαρμόσω και ήδη λοιπόν έχει γίνει το σχέδιό μου, μπορώ όμως να το αλλάξω, να μετακινήσω τα αντικείμενα, να μικρύνω, να μεγαλώσω ή να βάλω άλλα στοιχεία μέσα, να σβήσω και να κάνω κάτι που δεν έδειξα πριν. Αυτό εδώ θα το αφαιρέσω και θα βάλω ένα στοιχείο από τον υπολογιστή μου, γιατί πολλές φορές δεν βρίσκω κάτι εδώ στα διαθέσιμα στοιχεία ή δεν είναι δωρεάν. Μπορώ όμως να βρω χιλιάδες εικονίδια στο διαδίκτυο, όπως το Flat icon. Έχω ήδη κατεβάσει εδώ εγώ ένα εικονίδιο και πάω στο αποστολές και κάνω ανέβασμα αρχείου ή το κάνω drag and drop εδώ. Το έχω ήδη ανεβάσει λοιπόν ε, στη βιβλιοθήκη μου και πατάω για να το βάλω μέσα κάπου στο σχέδιό μου και αυτό τώρα πρέπει εδώ εμφανίζει ένα εικονίδιο μπορώ να το περιστρέψω καμιά φορά αυτό δεν φαίνεται τόσο εύκολο ή πάει από δεξιά ή από αριστερά να το τρώω πάλι, να το είναι κάτω πάλι τώρα. Θα το βάλω κάπως έτσι, με το ίδιο στυλ που έχει και το υπόλοιπο σχέδιο. Θα αλλάξω το κείμενο. Να γράψω και εδώ και στα ελληνικά. Εκπαίδευση, η άλλη λέξη, η μόρφωση, η παιδεία. τη μήνυμα θέλω να περάσω και εδώ τα, τα πράγματα έχουν χαλάσει λίγο. Θα κοιτάξω πρώτα να δω γιατί η, η γραμματοσυρά που έχει αυτή εδώ δεν υποστηρίζει ελληνικά. Άρα λοιπόν θα αλλάξω τη γραμματοσυρά, θα βρω κάποια εδώ από τι προτινόμενε ή θα ψάξω εδώ που έχει τη λίστα, οι οποίε είναι δωρεάν. Όχι αυτέ που έχουν αυτό το εικονίδιο και υποστηρίζουν ελληνικά το βλέπω εδώ που, γιατί λέει δείγμα. Είχα βρει πριν μία, μου άρεσε, πρέπει να την έχει στο ιστορικό μου, να αυτή εδώ λοιπόν. Το ίδιο θα κάνω και για το κείμενο. Και αν θέλω, μπορώ να βάλω εδώ ένα έντονη γραφή, να φαίνεται καλύτερα, να μικρύνω, να μεγαλώσω το κείμενο, να αλλάξω χρώμα, να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Και έχω σχεδόν τελειώσει, αν θέλω μπορώ να αλλάξω, όπως είπα πριν, τα γραφικά εδώ έχει ένα φόντο. Βλέπουμε ότι μπορεί κατά λάθος να το πειράξουμε. Αυτό είναι φόντο. Άρα, είτε με ανέρεση, ή αν θέλω ένα αντικείμενο γενικά να κλειδώσει, να μην μετακινείται έτσι κατά λάθο, το επιλέγω. Και δεξί, κλικ και λέω εδώ κλείδωμα. Έτσι, δεν θα μετακινείται κατά λάθο. Ή αν θέλω να αλλάξω αυτό το φόντο, θα πρέπει να, βρω, να το σβήσω. Και τα δύο, ότι είναι δύο κομμάτια. Και εδώ στα στοιχεία να ψάξω ένα pattern Έχει, έκανα εγώ να ζητήσει, geometric background και μου βρήκε εδώ στα γραφικά να δω είστε φωτογραφίες αλλά όχι τι θέλω για φόντο μου βρήκε διάφορα που μπορώ να αλλάξω το φόντο του σχεδίου να βρω κάποιο το οποίο να, είναι, να ταιριάζει κάπως ή να είναι δωρεάν αυτό για παράδειγμα θα μπορούσε να έχω αυτό για φόντο αν θέλω. Και για να μπει κάτι ως φόντο θα πρέπει να το βάλω πίσω στα επίπεδα. Άρα θα πάω επίπεδα και θα πω ή μεταφορά ένα πίσω ή κατευθείαν να πω μεταφορά πίσω στο φόντο. Αλλά εγώ θα το αφήσω όπως ήταν πριν. Ήταν ωραίο. Δεν θα βάλω δικό μου φόντο. Και κάτι που δεν, δεν έδειξα στο πρώτο βίντεο. Εδώ θα, δεις, θα δώσω ένα όνομα στο, στο έργο μου. Το δίνω ένα όνομα... Όπω θέλω, και τώρα έχω τελειώσει. Μπορώ λοιπόν να κάνω το εκτυπώση. Είναι μια υπηρεσία που προσφέρει το Canva. Άλλα με πληρωμή για να μα εκτυπώσει τι αφήσει. Εγώ θα πατήσω κοινοποίηση για να κάνω. Θέλω είτε ε, κοινοποίηση με, με σύνδεσμο. Και φυσικά, αν θέλω να το κάνω σε εικόνα με το λήψη, πατάω λήψη και διαλέγω τη μορφή. Η PNG συνήθως είναι η κατάλληλη και το κάνω λήψη. Τώρα βλέπουμε ότι κατεβαίνει και θα πάει στις λήψεις για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει. Να το άνοιξω τον υπολογιστή μου καλύτερα γιατί δεν. Να το λοιπόν έτοιμο το ποστεράκι μας. Αυτά λοιπόν για το πώς φτιάχνω στο καρβά σχέδια με βάση τα πρότυπα.